Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε ο Αλμυρός στο σημερινό εντός έντρας παιχνίδι με την Αγία Παρασκευή, της οποίας επικράτησε με το εντυπωσιακό 6-1. Η ομάδα του Γαζίου ήταν καταιγιστική από το ξεκίνημα της αναμέτρησης για την 28η αγωνιστική στον 4ο όμιλο της Τρίτης Εθνικής και με το τρίποντο αυτό ανέβηκε ξανά στην τρίτη θέση βαθμολογία. Πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο, οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι σε έντυπο νοικό μαρκάρισμα στον Σουρνάκι και ο Κέρι ευστόησε από τα έντυπα βήματα για το 1-0. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να απαντήσουν σχετικά γρήγορα μετά τον κόλ που δέχτηκαν, με τον Δημήτρου να ισοφαρεί στο 22 με ωραία προσπάθεια. Δύο λεπτά αργότερα επικράτησε Αλαλούμ όταν ο Δημήτρη Καλυβιανάκης αρχικά απέβαλε με δεύτερη την κάρτα των Καστανιώτη για το μαρκάρισμα στον Λεόν. Μετά από διαμαρτυρίε τη φιλοξενούμενη ομάδα και συνεννόηση με τον βοηθό του, ανέρασε την αποβολή και έδειξε τελικά κίτρινη στο Χρυσανθακόπουλο που επίση ήταν εμπλεκόμενο στη φάση. Ο Αλμυρό πήρε ξανά το προβάδισμα πριν το τέλο του πρώτου ημιχρόνου, με τον Λεόν να σκοράρει στο 36ο λεπτό για το 2-1. Η ομάδα του Γαζίου μπήκε δυνατά και στο δεύτερο ημιχρόνο, φτάνοντα με το καλημέρα στο 3-1 με ωραία εκτέλεση του Παντινιώτη μέσα από την περιοχή. Στο 60ο υπέδειξε νέο πέναντι σε μαρκάρισμα πάνω στον Λεόν και ο Χαντή που ανέλαβε την εκτέλεση αυτή τη φορά ανέβασε το δίκτυο σκορ στο 4-1. Τρία λεπτά αργότερα ήρθε το τρίτο πέναλτι υπέρ των κυπεδοχών. Το κέρδισε ο Αγαπάκη και με τρίτο διαφορετικό εκτελεστή που ήταν ο Καστανιανάκη το σκορ ανέβηκε στο 5-1. Ο Αλμυρό δεν είχε πει ακόμη την τελευταία του λέξη ό,τι αφορά το σκοράρισμα. Στο 73 ο Κέρι σημάδευε το δοκάρι, όμω πέντε λεπτά αργότερα ήταν πιο εύστοχο διαμορφώνοντα το τελικό 6-1. Το ζητούμενο για μα ήταν να μπούμε όπω μπαίνουμε σε κάθε μάτσο σοβαρή, Νομίζω στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν τόσο καλοί όσο έπρεπε. Παρά όλα αυτά είχαμε ευκαιρίε, προηγηθήκαμε, είχαμε και άλλε ευκαιρίε για να διευρύνουμε το σκορ. Νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο όμω αλλάξαμε την εικόνα μα, αναβάσαμε ρυθμό, είχαμε ευκαιρίε, βάλαμε γκολ και νομίζω ότι κάναμε μια αρκετά μεστή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο.